Κύριε Δαβέτα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ενδεχομένως να έχουμε ένα πρόβλημα με την γραμμή, γιατί στην εξ αρχής δεν ακούγεται πάρα πολύ καλά, αλλά θα το δούμε στην συνέχεια. Ακούτε. Τώρα σας ακούμε, ναι, μια χαρά προς το παρόν. Μετακινήθηκα. Ωραία. Τι γίνεται, καταρχήν είστε εδώ, είστε στην Ελλάδα, είστε στη Γαλλία, πού βρίσκεστε? Αυτές τις τελευταίες μέρες είμαι εδώ, έχω έρθει εδώ. Είχα προλάβει την τελευταία πτήση που υπήρχε και ήρθα. Αλλά έχω πολύ καλή εικόνα, γιατί εκτός του ότι έμεινα τον περισσότερο καιρό εκεί, είμαι και σε συνεχή επαφή με ανθρώπους των τεχνών, των γραμμάτων και δημοσιογράφους, οι οποίοι με ενημερώνουν για όλα τα γεγονότα, τα οποία είναι τα πιο πρόσφατα, όπως αυτό, το οποίο η δήλωση του Λουίκ Μοντανιέ, του Νόμπελ Ιατρικής, και του Γάλλου, του πρώτου Νόμπελ Ιατρικής. Μάλιστα. Ο οποίος θεωρείται από τους πιο έγκυρους επιστημονικά γιατρούς, τεράστιο κύριος, και ο οποίος βγήκε ανοιχτά στην τηλεόραση και έσκασε τη βόμβα του. Ποια είναι η βόμβα του? Ότι με στοιχεία τα οποία απέδειξε επιστημονικά, αυτός ο ιός, ο κοροναϊός, δεν είναι φυσικός ιός, είναι τεχνητός, δηλαδή είναι εργαστηρίου ιός. Μάλιστα. Και μάλιστα είπε ότι, αυτά είναι τα λόγια του, τα οποία μπορείτε να διαβάσετε παντού, σε εφημερίδες κτλ. Μάλιστα. Είπε ότι είναι και ένα μείγμα κοροναϊού με, επίσης με του AIDS, με ιό από AIDS. Μάλιστα. Το οποίο τρέλανε τη Γαλλία, εντυπωσίασε όλο τον κόσμο, εντυπωσίασε την Ευρώπη. Το θέμα που μπαίνει εδώ πέρα, κατά την ταπεινή μου άποψη, υιοθετεί λίγο την, τη σκέψη του Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίος λέει ότι κόβω την χρηματοδότηση προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, διότι άφησε να εξαπλωθεί αυτός ο ιός, ο οποίος μάλλον δεν είναι ιός, έχει βγει από εργαστήριο στη Γιουχάν. Ναι, είναι ξεκάθαρα, και μάλιστα με ένα πολύ ήπιο, γιατί είναι και πολύ ήπιος άνθρωπος. Εξήγησε ότι δεν μιλάει πολιτικά, δεν κατηγορεί, δεν είναι ο ρόλος του να κατηγορήσει καμία χώρα, ο ρόλος του είναι να μιλήσει μόνο για αυτόν τον ιό, μάλιστα, ο οποίος όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι επικινδυνότατος και ότι είναι ιός εργαστηρίου, δηλαδή ιός, αν θέλετε, μεταμοντέρνος, για να μιλήσουμε τώρα με φιλοσοφικούς όρους που για να καταλάβει ο κόσμος, δηλαδή της σύγχρονης εποχής ιός, της παγκοσμιοποίησης. Μάλιστα. Ένας ιός πάντως, το τίμημα του οποίου το έχει πληρώσει ακριβά η Γαλλία. Πάρα πολύ, διότι άργησε. Είδατε, αυτές οι μεγάλες χώρες, όπως και η Αμερική, όπως και εν μέρει η Ιταλία, είναι χώρες οι οποίες έχουν πολύ ισχυρή οικονομία που στηρίζεται πάνω στις διεθνείς συναλλαγές, πάνω σε διάφορους παράγοντες, όπως είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, η μόδα, το design, όλα αυτά τα οποία φέρνουν πάρα πολλά χρήματα στις χώρες αυτές. Ειδικά στην Αμερική, αλλά και στη Γαλλία. Αυτές λοιπόν οι χώρες δεν ήθελαν να βάλουν lockdown, που λέμε, την οικονομία. Ναι. Και άργησαν. Για λόγους λοιπόν πιέσεων οικονομικούς καθυστέρησαν, με αποτέλεσμα να πληρώνουν το τίμημα, το οποίο δεν πληρώνουμε εμείς, γιατί ακριβώς δεν είμαστε πρωταγωνίστρια χώρα στην οικονομία. Ναι. Είμαστε περισσότερο χώρα των υπηρεσιών μέσω του τουρισμού και μέσω του πολιτισμού, με βάση των αρχαιολογικών μας ευρημάτων. Αυτό το τίμημα δεν θα πληρωθεί μάλλον μόνο σε νεκρούς, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, και σε ό,τι αφορά την Γαλλία, μιας και πιάσαμε την κουβέντα για την Γαλλία, καθώς αυτό που ακούγεται σιγά σιγά είναι ότι η οικονομική ύφεση που έρχεται θα είναι πολύ χειρότερη από αυτή που είχαμε εμείς εδώ το 2010, που τη συναντήσαμε εδώ. Κοιτάξτε, αυτό το θέμα, επιτρέψτε μου να κάνω μια πολύ μικρή ανάλυση, έχει τρεις παραμέτρους. Ο πρώτος είναι βιοηθικός, ο άλλος είναι οικονομικός και ο άλλος είναι πολιτικός. Σε επίπεδο βιοηθικής, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, σημαίνει μέχρι πού μπορεί να φτάσει η έρευνα. Διότι είτε έφυγε τυχαία αυτός ο κοροναϊός, είτε έφυγε ηθελημένα, η ουσία είναι ότι γίνονται έρευνες οι οποίες ξεπερνούν τις ανθρώπινες ανάγκες. Και ο Αριστοτέλης έλεγε ότι η έρευνα είναι και η γνώση ανήκει στον άνθρωπο, είναι σύμφωνη με τον άνθρωπο, αλλά στα πλαίσια και τις ανάγκες του ανθρώπου. Αν λοιπόν φτάσουμε στο σημείο η έρευνα για την έρευνα, τότε κάποια ωραία μέρα μπορεί να δημιουργηθούν στα εργαστήρια απίθανα τέρατα, όπως στα μυθιστορήματα ή στα φιλμ της επιστημονικής φαντασίας που βλέπουμε, τα οποία τέρατα καλή ώρα με σώμα και με διαστάσεις να βγουν στη γη. Όπως ο King Kong και τα λοιπά. Δεν είμαστε μακριά από τέτοιου είδους ανακαλύψεις, χωρίς να θέλω να υπερβάλλω, διότι
Εάν δεν υπάρχει αυτό που ονομάζουμε το μέτρο της βιοηθικής, τότε οι τρελάρες, οι επιστήμονες, στα πλαίσια του ανταγωνισμού των χωρών, μπορούν να εφεύρουν οτιδήποτε θέλουν, ελπίζοντας να κερδίσουν τις αγορές ή έναν ενδεχόμενο πόλεμο. Μάλιστα. Και αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει, και εδώ θα επαναλάβω τα λόγια και τις φοβίες που έχει ο Νόαμ Τσόμσκι, ο οποίος είπε, μετά από αυτή την εμπειρία, μπορεί αυτό να ειδωθεί σαν μια μορφή άσκησης από τις κυρίαρχες δυνάμεις παγκοσμίως και να τολμήσουν και έναν μικρό πυρηνικό τοπικό πόλεμο, απλά και μόνο αφού ο κόσμος θα έχει μάθει να είναι σε καραντίνα και να μένει στην άκρη, μπορούν να του περάσουν ψυχολογικά και έναν μικρό τοπικό πόλεμο για να τρομάξουν ένα κράτος τοπικά, σε μια πόλη ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό σημαίνει καταστροφή περιβάλλοντος και σημαίνει αλλαγή τελείως τρόπου ζωής. Άρα θα μας λένε ζήστε με τον κορονοϊό καθημερινά ή με τον κάθε είδους κορονοϊό. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα της βιοηθικής. Πάμε στο θέμα της οικονομίας που θέσατε. Εάν λοιπόν ακολουθήσουμε αυτά τα οποία λένε οι αναλυτές, η κρίση αυτή η οποία έρχεται και η οποία ήδη έχει ξεκινήσει, αλλά θα δούμε τα αποτελέσματα τώρα λίγο άμεσα εμείς, μόλις βγούμε από την καραντίνα, είναι μεγαλύτερη της κρίσης του 1929. Μάλιστα. Δηλαδή μεγαλύτερη της κρίσης, όχι καν, δεν μιλάω για 2008, μιλάω για 1929. Ναι. Μιλάμε για κράχ δηλαδή. Μιλάμε για κράχ, οικονομικό κράχ. Ναι. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει δηλαδή, ότι πάλι θα ξανακόψουμε συντάξεις, πάλι θα μειώσουμε στο ίμιση τους μισθούς, πάλι δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα και θα πρέπει να πληρώνουμε φόρους ή οτιδήποτε άλλο, πάλι οι ισχυρότερες δυνάμεις, οι πλούσιες, θα βρούνε τρόπους να πλουτίσουν μέσα από την κερδοσκοπία και οι φτωχότερες θα γίνουν ακόμη φτωχότερες. Δηλαδή, πού θα πάει αυτό το πανηγύρι, γιατί δεν μπορεί να είναι πανηγύρι δυσάρεστο. Αυτή λοιπόν είναι η οικονομική διάσταση. Ναι. Και αυτή είναι η πολιτική διάσταση. Πώς είναι δυνατόν, στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, μια χώρα όπως η Κίνα, ναι, η οποία πιστεύει και στηρίζει την παγκοσμιοποίηση, να βάζει, με συγχωρείτε, να μην έχει την ανάλογη συνείδηση συλλογικότητας, πολιτική συνείδηση, έτσι ώστε, όπως μέχρι τώρα οι άλλες χώρες, να κάνει ό,τι κάνει, αλλά αυτό το πράγμα να μην φτάνει στα όρια του να βγει στον κόσμο, να την πληρώσει ο κόσμος, ναι, στα πλαίσια ενός ανταγωνισμού σκληρού που έχει με την Αμερική. Μόνο αυτή είναι η πολιτική διάσταση. Άρα λοιπόν πολιτικά είναι φάουλ και η Κίνα ή όποιος άλλος χρησιμοποίησε αυτό το μέσον για να κερδίσει ανταγωνιστικά στο εμπόριο ή στην ψυχολογία του φόβου μελάσσαροντας την πανδημία. Μάλιστα. Αυτά είναι ερωτήματα νομίζω που μένουν να απαντηθούν, κάποια θα απαντηθούν σύντομα φαντάζομαι, βγαίνοντας από την καραντίνα, όπως αυτό το θέμα με την οικονομία και το τι μας περιμένει ουσιαστικά, και περιμένουμε να δούμε και άλλα πράγματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένουμε να δούμε αλληλεγγύη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάδα που επλήγησε εσείς πλέον. Εσείς βλέπετε. Βλέπετε αλληλεγγύη. Εγώ δεν βλέπω. Κανείς δεν βλέπει. Η αλήθεια είναι. Περιμένουμε την Πέμπτη να δούμε τι θα βγει από αυτή την σύνοδο κορυφής και τι μέτρα θα πάρθουν, εάν είναι προς την κατεύθυνση. Δεν σας κρύβω ότι πολλοί λένε ότι αν και αυτή τη φορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φανεί το πρόσωπο της αλληλεγγύης, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα την επόμενη μέρα. Είπε ο Μακρόν εχθές, ίσως να μην έχει φτάσει ακόμη στην Ελλάδα, είπε ο Μακρόν εχθές στη γαλλική τηλεόραση, επειδή την παρακολουθώ συνέχεια, είπε ότι εάν η Γερμανία δεν θέλει να συμμετάσχει σε αυτό το πλαίσιο της οικονομικής κοινωνικής αλληλεγγύης, τότε να φύγει η Γερμανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Προσέξτε, πρωτοφανές αυτό το οποίο είπε ο Μακρόν. Δεν έχει ξαναλεχθεί τέτοιο πράγμα. Λέει δηλαδή στη Γερμανία, αφού εσύ θες να φροντίζεις μόνο την ισχυρή σου οικονομία, φύγε εσύ και άσε μας εμάς να τα βρούμε. Θα τα βρούμε μια χαρά με τη Γαλλία επικεφαλής. Θα τα βρούμε, αν συμβεί αυτό. Τι οικονομία θα έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την Γερμανία, ας πούμε, για παράδειγμα. Αυτό όμως είναι ένα μεγάλο ερώτημα και ένα challenge. Δηλαδή, από τη μία ακολουθούμε μια ισχυρή οικονομία, ας το πούμε, λόγω Γερμανίας, αλλά από την άλλη χάνουμε πάρα πολλά οικονομικά λόγω της Γερμανίας. Ακριβώς. Μήπως η Γαλλία ακολουθήσει μια άλλη πολιτική, μια πολιτική πιο ήπια, πιο αναλογική, και τότε τα κράτη μπορούν να νιώθουν ότι είναι πιο έντονα πρωταγωνιστικά τα ίδια και έχουν αίσθημα της συμμετοχής, διότι με τη Γερμανία είναι λίγοι αυτοί που συμμετέχουν πραγματικά και οι πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν.
Εσείς τι προβλέπετε πάνω σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή μιας και έχετε εμπειρία από όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται και επειδή ο Μακρόν είναι ένας από τους ηγέτες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, τα αντιμετώπισαν και πριν την κρίση του κορονοϊού, σε επίπεδο λήψης μέτρων γενικότερα, αυτή η διαφαινόμενη οικονομική κρίση τι μπορεί να φέρει στο ωραία, ευρωπαϊκό ωραία στάτους? Ερώτηση, σας ευχαριστώ. Ναι. Έχει δύο σκέλη. Ναι. Το ένα είναι να βρεθεί μια λύση όπως την ανέφερε ο Μακρόν εχθές και την οποία σας έφερα και εγώ πριν από λίγο σχολίασα, mm-hmm. δηλαδή να μείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά είτε με άλλη πολιτική είτε με το να φύγει η Γερμανία, κυριολεκτικά, έτσι ναι. είπε. Ναι. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Σε αυτή την περίπτωση τα εθνικά στοιχεία θα παραμένουν παρόντα και ισχυρά μέσα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα ακολουθήσει με πιο αργούς ρυθμούς μια άλλου είδους πιο ελαφριά, λιγότερο σκληρή οικονομική πολιτική λιτότητας. Ναι. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι να μην μπορούν να τα βρουν, να γυρίσουμε στις καθαρά εθνικές επιλογές και αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Mm-hmm. Κάποιες χώρες θα προσπαθήσουν να τα βγάλουν πέρα μόνες τους, mm-hmm. αλλά κοινωνικά ποιος θα συγκρατήσει αυτή την τεράστια οργή του κόσμου, ειδικά στη Γαλλία που το ξέρω, ναι. ήδη χτες το βράδυ, προσέξτε, χτες το βράδυ, είχαμε φοβερά επεισόδια. Θα τα δείτε σήμερα ή αύριο στην τηλεόραση. Στις φτωχογειτονιές του Παρισιού, από όσο μπορούμε να ξέρουμε. Ναι, ναι. ναι. αυτές οι φτωχογειτονιές όμως δεν είναι απλά φτωχογειτονιές. Είναι οι γειτονιές των νέων περιθωριοποιημένων, mm-hmm. οι οποίοι αποτελούν μια τεράστια πλειοψηφία, των νεαρών μουσουλμάνων, οι οποίοι δεν θέλουν ή δεν μπόρεσαν να ενσωματωθούν στην κοινωνία, mm-hmm. και των φτωχών, όπως είπατε. Ποιος θα τα βγάλει πέρα με αυτό το εκρηκτικό μείγμα, το οποίο χτες από την καραντίνα βγήκε, συγκρούστηκε με την αστυνομία και έκαψε ό,τι έβρισκε. Ναι. Και όλα αυτά με ένα αστείο διαδικτυακό ότι τραυματίστηκε, δεν έγινε τίποτα δηλαδή παραπάνω, τραυματίστηκε ένας οδηγός μηχανής, ο οποίος έπεσε σε ένα περιπολικό. Σκεφτείτε δηλαδή να έχει σκοτωθεί ή οτιδήποτε άλλο. Δείχνει λοιπόν ότι βράζει η κοινωνία όπως έβραζε πριν. Καταλάγιασε λίγο λόγω κορονοϊού, αλλά εάν δεν βρεθεί λύση στα οικονομικά προβλήματα mm-hmm. και στην καλύτερη αντιμετώπιση της μεσαίας τάξης, κυρίως της μεσαίας τάξης, η οποία πάει να διαλυθεί λόγω της παγκοσμιοποίησης, δεν θα υπάρξει λύση, διότι η οργή θα πάρει συλλογικές μαζικές διαστάσεις και τότε θα έχουμε αχαρτογράφητες, απρόβλεπτες παγκοσμίως αντιδράσεις mm-hmm. από τα λαϊκά σώματα. Να σας πω κάτι. Υπάρχουν και αυτοί οι ευρωσκεπτικιστές που τους λέμε, συνήθως τους ακροδεξιούς που εκφράζουν κάποιες ρηξικέλευτες απόψεις. Μήπως έχουμε και καμιά εκτροπή προς τα εκεί? Κοιτάξτε να δείτε, οι ευρωσκεπτικιστές είναι δύο ειδών. Ναι. Είναι οι ακροδεξιοί, αυτοί οι οποίοι θέλουν τον εθνικισμό και ένα βλακώδης πατριωτισμό, mm-hmm. τελείως βλακώδη πατριωτισμό, εκτός τόπου και χρόνου. Mm-hmm. Και είναι και οι άλλοι, οι οποίοι δεν είναι η πλειοψηφία, αλλά είναι όμως ένα μέρος αυτών, οι οποίοι δεν αρνούνται την Ευρώπη. Δεν αρνούνται τις ευρωπαϊκές σχέσεις. Mm-hmm. Αλλά σου λέει, θέλουμε μια άλλη πολιτική στην οποία τα έθνη μας να μην είναι ουραγή. Ναι. Είναι και αυτοί οι ευρωσκεπτικιστές. Αυτοί προς το παρόν δεν έχουν το πάνω χέρι, διότι το βασικό στοιχείο του ευρωσκεπτικισμού έχει ταυτιστεί με την ακροδεξιά, όπως είπατε. Mm-hmm. Είναι όμως και αυτή η τάση και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν στην αριστερά σε αυτή την τάση. Για παράδειγμα στη Γαλλία ο Μελανσόν. Ναι. Ο Μελανσόν ανήκει στη λεγόμενη ριζοσπαστική αριστερά. Έχουμε τέτοιες θέσεις και από τα λεγόμενα κομμουνιστικά κόμματα. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει και αυτή η άλλη άποψη ενός, ας το πούμε, θετικού ευρωσκεπτικισμού, με την έννοια ότι να έχουμε στις διεθνείς ευρωπαϊκές σχέσεις, αλλά δεν χρειάζεται αυτό το σφίξιμο να οδηγήσει υποχρεωτικά στην καταστροφή της εθνικής μας ταυτότητας mm-hmm. και της, ας το πούμε, της εθνική μας ύπαρξης. Υπάρχει και αυτή η άποψη. Mm-hmm. Αλλά όλα θα παιχτούν στο τραπέζι. Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση για το πώς πιστεύετε ότι εδώ, στην Ελλάδα, θα αντιμετωπίσουμε μια ανάλογη οικονομική κρίση. Ξέρετε, η χώρα μας είναι μια περιοχή η οποία έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ από μια οικονομική κρίση στο διάστημα 2010-2018. Ναι. Πώς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια τέτοια οικονομική κρίση ακόμη αυτή η χώρα? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν ξέρουμε, όπως είπαμε στην αρχή, η Ελλάδα έχει δύο πυλώνες οι οποίες στηρίζουν την οικονομία της. Mm-hmm. Ο τουρισμός και ο πολιτισμός. Ναι. Μέσω των αρχαίων και όλα αυτά. Είναι συνδεδεμένα αυτά.
Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης μέχρι τώρα τα πήγε πολύ καλά. Ναι. Οφείλω να το πω με την έννοια ότι έκανε μια ορθή, αναλογική, δίκαιη κατανομή της οικονομίας και το ελέγχει αρκετά καλά το παιχνίδι. Mm-hmm. Όμως κάποια στιγμή το παιχνίδι μπορεί να ξεφύγει, όχι του κ. Μητσοτάκη, να ξεφύγει, όπως σας είπα πριν, ναι, στην όλη ευρωπαϊκή κατάσταση. Ακριβώς. Εκεί η Ελλάδα πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτά τα δύο στοιχεία. Δηλαδή, αυτές οι απόψεις που ακούω που λένε ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε έναν υγιή, ασφαλή τουρισμό, mm-hmm, είναι καλές, σωστές απόψεις. Δηλαδή, εγώ ξέρω ανθρώπους Γάλλους, πάρα πολλούς, σε μαζικό επίπεδο, φίλους, καθηγητές, οι οποίοι λένε θέλουμε να έχουμε το καλοκαίρι στην Ελλάδα, η οποία επειδή δεν είχε πολλά θύματα, θα είναι καθαρή χώρα. Mm. Προσέξτε αυτό το πράγμα, τι καλό, καλή διαφήμιση μπορεί να είναι για τον τουρισμό μας. Mm. Ελάτε στην Ελλάδα, κάντε τα τεστ, φέρτε μας ένα υγειονομικό διαβατήριο, το οποίο να λέει ότι είστε εντάξει, θα είστε και εδώ με κάποιο συγκεκριμένο έλεγχο στους κανόνες που ακολουθούμε των αποστάσεων κτλ. Και απολαύστε, ίσως να είναι και καλύτερα για εσάς, θα έχετε και την ησυχία σας, οι Ευρωπαίοι θέλουν και λίγο ησυχία, δεν τους αρέσει το ένα παζό, ένας παζό μάλλον. Απολαύστε την Ελλάδα. Από τον Ιούλιο και μετά μπορεί να έχουμε επιστροφή αυτού του ιδιότυπου τουρισμού, τον οποίο αν τηρήσουμε σωστά και αναβαθμίσουμε τα σέρβις, μπορούμε να είμαστε κυριολεκτικά κερδισμένοι. Η κερδισμένη της υπόθεσης. Να το ευχηθούμε αυτό, γιατί είπαμε ο τουρισμός έχει το 20% του ΑΕΠ, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικός και κομβικός. Μάλιστα. Κύριε Δαβέτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Χαρά μας να σας έχουμε ξανά και στην... Εγώ σας ευχαριστώ, γιατί πάντοτε έχω μια ωραία, δημιουργική, μια ποιοτική συζήτηση μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά και καλή συνέχεια να ευχηθούμε. Ευχαριστώ, γεια σας. Γεια σας.